αυτοί που δεν χωρούν πουθενά συγκατοικούν στον κόκκινο ουρανοξύστη. Η Απίθαρχη από τις εκδόσεις Κάκτος. Θα σας παρουσιάσουμε ένα βιβλίο που λέγεται «Η Απίθαρχη». Σκέφτηκα αυτή την ωραία ιδέα να το παρουσιάσουμε οι γυναίκες, που θα σημαίνει ιδιαίτερο αυτό, προσπαθούμε να το έχουν νιώσει λίγο καλύτερα. Πριν σας πω οτιδήποτε και πριν σας παρουσιάσω αυτές τις υπέροχες κυρίες που δίπλα μου, θα έλεγα να μας βάλει στο βιβλίο η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία διαβάζει τον πρόλογο. Εξηγεί δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει σε έναν ουρανοξύστη όπου έχουν μαζέψει 100 προσωπικότητες που δεν ζουν πια και που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τους βάζω και συναντιούνται, ερωτεύονται, τσακώνονται, κάνουν διάφορα. Νομίζω ότι μπορούμε να... Εδώ που βρίσκομαι, το τοπίο αλλάζει συνέχεια και όποτε κοιτάζω έξω είναι διαφορετικές εποχές. Ο κόκκινος ουρανοξύστης είναι διαρκώς περιστρεφόμενος, με κατακόκκινο χρώμα στην πρόσωψή του. Επίσης, ανασένει, αντιδρά σε ερεθίσματα. Έχει σφιγμό. Πρόκειται για έναν ζωντανό πύργο που αν ακουμπήσει το αυτί σου στους εσωτερικούς τοίχους του και έχει ησυχία, ακούς τους σφαλμούς της καρδιάς του. Το σχήμα του είναι ελικοειδές και αν τον δεις από μακριά, μοιάζει να στροβιλίζεται στον ουρανό, σαν μια τεράστια διπλή έλικα DNA. Μένω εδώ με τον Νίκη. Νίκη, θεωρείται υποχρέωσή μου να παρέχω ψυχολογική υποστήριξη, φροντίδα ή έστω συντροφιά στους ενίκους του κτηρίου, με τους 50 ορόφους. Μένουν εδώ κάποιοι που δεν χωρούν αλλού. Τους εξήγησαν πως δεν υπάρχει το μπάτζετ του Θεού για τη φιλοξενία τους σε projects τύπου καθαρτηρίου. Είναι φύσκα και ήρθα και έκλεισε αυτούς τους αιώνες. Ευτυχώς, γιατί όσο καθυστερεί η οριστικοποίηση τελικού προορισμού τους, ξαναζούν και ξαναζούμε για λίγο σε αυτόν τον ωραιότατο χώρο αναμονής, προγραμματίζοντας συνεχείς επανακινήσεις αγαπημένων ή ημιτελών στιγμών μιας ζωής, αλλά και επιχειρώντας ερμηνείες ενηγματικών συμφραζομένων της. Πολλοί αναπτύσσουν κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις. Κάποιοι γίνονται φίλοι και άλλοι προστατεύονται. Κάποιοι εραστές. Κάποιοι παραμένουν εχθροί στην ομοιότητα. Κάποιοι αποφασίζουν να γίνουν οικογένεια. Κάποιοι κάνουν συνέχεια πάρτι. Και κάποιοι δεν σταματούν να αυτοκτονούν. Ενίοτε, όσοι επιθυμούμε, επισκεπτόμαστε και το ρετυρέ της λύθης, όπου εξαγνιζόμαστε από επώδυνες ή τοξικές αναμνήσεις. Η φιλοσοφία αυτού του χώρου βασίζεται στο πρότυπο της λειτουργίας εκείνου του σημείου στη Βιωτία, κοντά στο μαντίο του τροφονίου, όπου παλιά υπήρχε η πηγή της λύθης. Στο ρετυρέ μας, οι γείτονές μου και εγώ, πίνουμε τις πολύτιμες σταγόνες της διαγραφής και ξεχνάμε αμέσως όσα δυσάρεστα σχετίζονται με τη ζωή για τους ανθρώπους πίσω μας, λυτρωμένοι από τον πόνο μιας παλιάς πληγής. Στους άνετους χώρους του λειτουργεί το παντοδύναμο detox, που διαλύει αστραπιαία βασανιστικές λίμπες διαρκείας, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα των νοχών, εξαφανίζει τα επιθύμητα φουσκώματα του στρες και πουλώνει στη στιγμή τις ματωμένες ραγάδες των αμονήσεων. Κάθε φορά βγαίνουμε από αυτόν λαμπεροί, χαμογελαστοί, αποτοξινωμένοι, εκτυφλωτικά καινούργοι, μέσα από ένα λυτρωτικό fade out. Δεν με κουράζει να τους φροντίζω. Άσε που είναι τόσο λίγο αυτό που προσφέρω ως αντάλλαγμα της αποδοχής των όρων μου για απρόσκοπτο ταξίδι στον χρόνο, μεταμορφώσεις κατά βούληση, απεριόριστη κάρτα διαδρομών της ειδονές, αναμνήσεις και επιστροφές αγαπημένων. Όλοι εδώ στον κόκκινο ουρανοξύστη προσπαθούμε να μην κρατάμε κακίες. Γιατί συμφωνούμε ότι κανείς μας δεν είναι κακός ή αμαρτωλός και ότι όλα τα στραβά και τα ανάποδα που μας συνέβησαν ήταν αποτελέσματα παραστρατημένης αγάπης. Θέλετε να περάσετε μέσα. Αυτό ήταν. Λοιπόν, σκέφτομαι να σας παρουσιάσω μία-μία τις καλεσμένες μου σήμερα, λίγο πριν διαβάσουν ένα πόσο που θα έχουν μια κουβέντα. Και εκεί θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με την Νατάσα και να πω ότι την Νατάσα την αγαπάμε πολύ. Την
την αγαπάμε πολύ γιατί έχει ένα μοναδικό τρόπο από την ημέρα που ξεκίνησε να μας ταξιδεύει με τα τραγούδια της, με την παρουσία της, σε μοναδικές συγκινήσεις. Η Νατάσα μαζί με την υπόλοιπη συμμορία, τον Καραμουρατίδη και τον Επαγγελάτο, έχουν καταφέρει να λένε σωστά τις ιστορίες μας. Και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Η Νατάσα είναι από τα πιο καθαρά πλάσματα που ξέρω. Ας μην μιλήσω εγώ για το ταλέντο της, δεν είμαι ειλικρινή. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που τη συναντάω και ξέρω ότι ξέρει με έναν πολύ ειδικό τρόπο να ενώνει τη σκηνή με το θεατή, να ενώνει τη μουσική από όπου την ακούμε με τον ακροατή και ξέρει και εκείνη ότι μας έχει όλους εμάς. Μας έχει εμάς τους τρελούς, τους ενεροπόλους, αυτούς που νομίζουμε ότι είναι επαναστάτες, που είναι, τους εξεγερμένους που μας έχει σίγουρα. Και την ευχαριστώ πολύ την ευρώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον παπά σου ευχαριστώ. Δεν μπορώ να πω. Και την οικογένεια όλη ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη στήριξη. Σε μια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα. Είχα την τύχη και στο προηγούμενο βιβλίο να προλάβω την παρουσίαση. Την πρώτη, ναι. Έχω γράψει 3 πράγματα, τα οποία θα ήθελα να σας τα διαβάσω πολύ γρήγορα. Χειρόγραφα. Αλλά αφορούν χειρόγραφα, λοιπόν, και θέλω να πω γι' αυτό. Συνήθως τα γράφω πια στο κινητό μου, λάπτοπ δεν έχω, είπαμε, δεν έχω, είμαι έχω τέτοια καλή σχέση με την τεχνολογία. Αλλά αυτή τη φορά, για κάποιο λόγο, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, που είναι τόσο πολύ... είναι ένα όνειρο. Ήθελα να πάρω το μολύβι και να γράψω με το χέρι. Λοιπόν, με ακούτε? Μπορώ να μιλήσω λοιπόν χωρίς μικρόφωνο. Καλά, τι φωνήσω αγάπη. Ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει, για τον Παντελή. Η Σεμίνα υπήρξε πάντα για μένα ένα πρόσωπο γέφυρα διαφορετικών κόσμων. Έξυπνη, όμορφη, πετυχημένη, καλλιτεχνική, αγωνίστρια. Ένιωθα πάντα μια οικειότητα με την παρουσία της, ίσως γιατί και εγώ μεγάλωσα δίπλα σε γυναίκες τέτοιες όλη μου τη ζωή. Και επιδίωξα, αν μου επιτρέπετε, να γίνω κι εγώ μια τέτοια γυναίκα γέφυρα. Διαβάζοντας και απολαμβάνοντας πραγματικά το βιβλίο της, αισθάνομαι ότι επιβεβαιώθηκαν όλες μου οι εντυπώσεις. Αισθάνθηκα ότι ξεκλείδωσα μέσα από τους ήρωες, τον συγγραφέα. Κάποιος από εσάς που αγαπά εξίσου τη λογοτεχνία, ίσως ταυτιστεί με την αιμονή που μπορεί να σου ξυπνήσει ένα ανάγνωσμα. Να σε οδηγήσει παράλληλα με τους ήρωες να γνωρίσεις πτυχές του χαρακτήρα του ίδιου του δημιουργού τους. Στο βιβλίο αυτό νιώθω ότι κατάλαβα ποιες αναφορές οδήγησαν τη Σεμίνα να γίνει η γυναίκα γέφυρα, η γυναίκα κόντρα στις στερεοτυπικές μαλακίες, αυτή η δημοσιογράφος, αυτή η συγγραφέας που είναι σήμερα. Το υπέροχο βιβλίο φαντασίας που έφτιαξε είναι ένα ταξίδι γεμάτο τρυφερότητα. Κατόρθωσε με την αγάπη της για τα πρόσωπα να φτιάξει άλλον ένα μύθο γύρω τους. Με έκανε σαν αναγνώστη να τα συμπαθήσω και να τα συμπονέσω βαθιά. Ακόμη και πρόσωπα ταμπού ή απλώς αντιπαθητικά σε εμένα. Κάτω από τις συναντήσεις και τους απίθανους διαλόγους εξαιρετικής ενσυναίσθησης αλλά και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος που έφτιαξε, φώτισε στα μάτια μου την ανθρώπινη διάστασή τους και λειτουργήσε θεραπευτικά. Στο ξεκαθαρίζει άλλωστε εξ αρχής. Όλοι εδώ προσπαθούν να συγχωρούν και να μην κρατούν κακίες, γιατί συμφωνούμε ότι κανείς μας δεν είναι αμαρτωλός και ότι όλα τα στραβά και τα ανάποδα που μας συνέβησαν ήταν αποτελέσματα παραστρατημένης αγάπης. Θέλω να σταθώ επίσης στην ποιητικότητα που σκηνοθέτησε τις εικόνες. Έχεις ένα παράξενο τρόπο να βγάζεις τα ρούχα σου, της λέει. Θέλω να ξέρεις πως αυτός ο τρόπος που τα κάνεις να κυλούν στο σώμα σου και μετά πέφτουν στο πάτωμα, με τρελαίνει. Και ένα από τα αγαπημένα μου αποσπάσματα που με έκαναν να βουρκώσω, δεν ξέρω αν θα το ξαναπάθω και τώρα. Απέναντί μου είναι 2 άντρες σε ειρήνη και ό,τι τους περιβάλλει. Πρόσωπα, πράγματα, ζώα, δέντρα, ουρανό και θάλασσα. Είναι σαν να είναι ενταγμένοι στο φυσικό τους χώρο. Χωρίς να έχουν μετατραπεί σε εγωιστές που λένε «Καθώς τώρα τα έχω όλα, τα υπόλοιπα μου είναι αδιάφορα». Όχι, αντίθετα. Εξακολουθούν να είναι αλληλέγγυοι, να παίρνουν μέρος σε ένα κάρο μάχες, μερικές μάλιστα από αυτές, από χέρι χαμένες.
Και αν αυτό μπορεί να μην έχει καμία σχέση με την ευτυχία, αν όμως τους ρωτήσεις, είστε ευτυχισμένοι? Ναι, ναι, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, θα σου πω. Κάποιος που τους αγαπούσε πολύ, έγραψε με βογιά σε μια σκηνή, χωρίς ίχνος κόρης πάνω της, τη λέξη «καλοσύνη». Η Σεμίνα με κούρδισε με το βιβλίο της μια πολύ σκοτεινή μέρα που έπρεπε παρά το πένθος μέσα και το συλλογικό σκοτάδι να βγουν απ' έξω. Μουσική. Για παρηγοριά, για αφύπνιση, για δήλωση. Την ευχαριστώ για αυτό το δώρο, για την ικανοποίηση του ταξιδιού στους πιο σαρδαρισμένους ορόφους και γιατί το πίστεψα διαβάζοντας ότι υπάρχει ένας τέτοιος ουρανοξύστης που τους χωράει όλους. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι τίποτε άλλο παρά κόκκινος. Ναι, θα σου μιλάω συνέχεια. Και όταν δεν θα μπορώ να αρθρώσω λέξη, θα σου μιλάει η φαντασία. Αυτή θα είναι η φωνή της τόλμης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και βιβλιοκριτικός τώρα, είναι καινούργια, το καινούργιο βγάλαμε στο ταλέντο. Πάμε σε αληθινή βιβλιοκριτικό όμως και συγγραφέα. Είναι μαζί μας και η κυρία Κυπεϊόν, δημοσιογράφος με εφημερίδα των Συνταρτών. Κάνει καταπληκτικές συνεντεύξεις, κάνει ωραιότατα podcast. Τα λέω όλα αυτά, μας πει καμία καλή κουβέντα. Μας συνδέουν τρία πράγματα που ίσως δεν τα ξέρει. Η Κωνσταντινούπολη, η δημοσιογραφία. Σωστά. Και ο εφημεριδάς δάσκαλος Λυκούργος Κομίνης. Το λέτε και εσύ, έτσι. Τώρα με άφησε άφωνη, αλλά έχω να σου πω ότι ήσουν και εσύ δασκάλος στην ίδια σχολή. Για πάμε από την αρχή. Ήσουν και εσύ δασκάλα μου στην ίδια σχολή με τον Λυκούργο Κομίνη. Νομίζω να συνεχίσουμε γιατί είναι το καλύτερο. Ηλικία, ήταν στα Εξάρχεια, ήταν το κέντρο μου. Άμα ήταν Εξάρχεια εδώ. Και ήταν τότε που δεν υπήρχαν σχολεία. Ακριβώς, που το ξέρετε. Αλλά να σας πω, τότε δεν υπήρχαν πανεπιστημιακές σχολές. Εσείς τη διαφημίσατε, θα πούμε μετά. Λοιπόν, ας μιλήσουμε όμως για το βιβλίο. Καταρχήν να σου πω κάτι, όταν είδα το πάνελ, είπα, το πρώτο που είπα, όλους αυτούς τους βλέπω σε κάποιο διαμέρισμα που ουρανοξύστη. Και έκανα διάφορες συνθέσεις, ποια θα μπορούσε να είναι με ποια, γιατί είναι ένα πραγματικά απολαυστικό βιβλίο και θα σας εξηγήσω γιατί. Το βιβλίο της Σεμίνας Διγενή με εξέπληξε. Περίμενα πως θα είναι ενδιαφέρον και καλογραμμένο, αφού έχει δώσει σπουδαία δείγματα γραφής στα κείμενά της, μα δεν περίμενα πως θα ανοίξω την πόρτα ενός κόκκινου ουρανοξύστη και εκεί θα συναντήσω όλα τα φωτεινά και κάποια πολύ σκοτεινά μυαλά της ανθρωπότητας. Οι απίθαρχοι, που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Κάκτος, είναι ένα βιβλίο που περιγράφει ένα δίκτυο ανθρώπων ατέριαστων στο άκουσμά τους, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον, καθώς ανοίγει πότε σοβαρούς και πότε χιουμοριστικούς, σπαρταριστούς θα έλεγα, διαλόγους μεταξύ τους. Το ασανσέρ του ουρανοξύστη δεν είναι τίποτε άλλο από ένα όχημα που της επιτρέπει στη συγγραφέα δηλαδή, αυτό το απίστευτο δεδαλώδες μυαλό, να μεταφέρεται μέσα στις διακλαδώσεις της μνήμης και της ιστορίας, ώστε να τους φέρνει κοντά της και κοντά μας, σε περίεργες διατάξεις και συμμαχίες. Οι στάσεις της όμως, στα βαθύτερα επίπεδα του δικού της εαυτού, είναι κατά τη γνώμη μου αυτές που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εκεί, με ένα λογοτεχνικό μυστέρι, εμβαθύνει στα υπαρξιακά ερωτήματα της ανθρώπινης υπόστασης. Διαβάζοντας τους διάσημους απίθαρχους που κατοικούν σε αυτό τον πύργο, που καθόρισαν την παγκόσμια κουλτούρα μέσα στη δημοκρατία του κόκκινου ουρανοξύστη, όπου ζουν ή συζούν, είχα την αίσθηση πως πάνω απ' όλα ήθελε να μας μεταφέρει την ανθρώπινη διάστασή τους και όχι αυτή του ειδόλου. Και το κάνει αριστοτεχνικά, κυρίως γιατί ξέρει πολύ καλά για ποιους μιλάει. Τους έχει μελετήσει. Η ματιά της δεν είναι δήθεν ούτε επιδερμική. Τους προσεγγίζει επί της ουσίας και στις αθέατες τους πολλούς πλευρές τους, που είναι άλλοτε τραγικές και άλλοτε πολύ αστείες.
Έθεσε με πολύ προσοχή τον καθένα στο να δράσει σε συνάρτηση με τους άλλους ενίκους. Την είχα ρωτήσει πιο παλιά σε μια συνέντευξη αν διαλέγατε να μπούμε σε ένα από τα διαμερίσματα του ουρανοξύστη, ποιο θα ήταν και γιατί. Και μου απάντησε, σε τρία θα ήθελα να μπορούσα να μπαίνω βγαίνω συνέχεια. Στου Άινστάιν, στου Μπόουι και του Λένι. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί σας μιλάω, έτσι. Πήρατε μια, νομίζω, σαφή εικόνα. Και συνεχίζει. Και το έκανα. Έχω πάθος για τον Άινστάιν και στο βιβλίο επιτέλους τον έκλεψα από την Μίλεβα και την Έλσα και βρισκόμουν δίπλα του όταν έλυνε την πιο διάσημη εξίσωση του κόσμου, όταν κάπνιζε, γελούσε, όταν μιλούσε με την Κιουρί και όταν έπαιζε βιολί. Μιλήσαμε για τα ενίγματα του χωροχρόνου, για τις αταξίες του και για το αν το σύμπαν έχει διευθυντή. Με τον Μπόουι πήγαμε στο πατρικό του σπίτι στο Μπρίξτον, στις συναυλίες του, μιλήσαμε με τα κορίτσια που ερωτεύτηκε, είδαμε τη μαμά του, μπήκαμε μαζί στο νοσοκομείο, τον είδα που έδαινε το μαντήλι στα μάτια πριν μπει σε μια ντουλάπα και εξαφανιστεί. Όσο για τον Λένι, τον εξκέφτηκα στο διαμέρισμά του παρέα με τον Βάρναλη και την Έλλη Αλεξίου. Έψαξα τις σημειώσεις του, παρακολούθησα τις κινήσεις του μέσα στο σπίτι, άκουσα τα παράπονά του για τους πόνους στο στομάχι, είδα τα κείμενά του για το όπιο του λαού και τη μανία του να τακτοποιεί τα βιβλία του κατά αλφαβητική σειρά. Σε όλους έδωσα τη μαγική επιλογή να έχουν όποια εποχή θέλουν στα διαμερίσματά τους και ελευθέρας στο ρετυρέ της λύθης όπου μπορούν να διαγράφουν τις άρεστες μνήμες. Αυτά είπε τότε. Η μαγική φράση είναι η μαγική επιλογή. Η φράση κλειδί για να περιγράψει κανείς τη λογοτεχνική δύναμη αυτού του βιβλίου. Μια λογοτεχνία που εμπεριέχει πολλή ζωή. Πάθος, επανάσταση, παγρύπνηση και κυρίως ευαισθησία. Η απίθαρχη είναι γοητευτικότατα πλάσματα όλα. Είναι συναρπαστικά θα έλεγα. Όλοι οι άνθρωποι που εφορμούνται από διάθεση να δημιουργήσουν, να προσφέρουν και να βιώσουν ασυναγώνιστες εμπειρίες. Δεν φοβούνται όμως τα λάθη, κάνουν πολλά, έχουν πολλές αδυναμίες και βέβαια την ανάγκη που παρουσιάζεται ορισμένες φορές να κάνουν restart, να ξεκινήσουν από την αρχή. Και επίσης δείχνουν διαθέσιμοι για όλα. Άλλο πάλι αυτό. Ωραία διάσταση. Έτοιμοι να ανταπεξέλθουν σε κάθε δυσκολία που θα παρουσιαστεί, σε κάθε εμπόδιο που θα εμφανιστεί απροσδόκητα στον δρόμο τους. Έχουν πίστη στον εαυτό τους και φροντίζουν καθημερινά ώστε να εκμυλατούν άγνωστα μονοπάτια, να δημιουργούν παλίμψιστα από τις εσωτερικές αντιφάσεις και τις αμφιταλαντεύσεις τους. Ξεχωριστό κομμάτι του βιβλίου και για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός πως η συγγραφέας γίνεται άκρος εξομολογητική, προσθέτοντας στην αφήγηση προσωπικά της βιώματα, τη σχέση της με τους γονείς της, δεν είναι εύκολο να μιλήσεις για αυτά τα πράγματα, τις ψυχολογικές διακυμάνσεις της, ούτε αυτό, τα αγχωτικά deadline στην εργασία της, τα φασολάκια της γιαγιάς της και άλλα πολλά που θα βρείτε μέσα. Αυτό κάνει το βιβλίο αληθινό, δικό μας. Πιο ευαίσθητο, με τον αναγνώστη να αισθάνεται όχι μόνο μεγαλύτερη οικειότητα, αλλά και περισσότερο απελευθερωμένος. Πάνω στις ζωές των άλλων προβάλλει τη δική του ζωή με τις προσωπικές του ανάγκες, επιδιώξεις και περιορισμούς. Είναι στιγμές που αναρωτιέται κανείς αν θα μπορούσε να ζήσει μέσα σε αυτόν τον παράξενο ουρανοξύστη. Αν θα κατάφερε να συμβιώσει με τόσο διάσημα, κυρίως ονόματα. Με πρόσωπα που τον έχουν καθορίσει σαν άνθρωπο. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα και νομίζω ότι δεν μπορεί να τη δώσει ούτε η συγγραφέας που αρκετά από αυτά τα πρόσωπα τα γνώρισε. Η απίθαρχη τη ρώτησα επίσης εάν είναι τελικά αυτοί που αλλάζουν τον κόσμο μας και μου απάντησε κάθετα. Αυτοί με ένα θαυμαστικό μεγάλο. Όχι μόνο τον αλλάζουν εκ βάθρων, αλλά ξέρουν και να τον κάνουν να είναι πιο ενδιαφέρον, μου είπε. Μόνο με απίθαρχους
επαναστάτες, ασυμβίβαστους και ονειροπόλους, συμβαίνει ό,τι πρέπει να συμβεί, μου είπε. Και στο σημερινό κόσμο που τραντάζεται, ας αποφασίσουμε ή τα αγαπάμε ή θα φθαρούμε. Αυτό το έκανα τίτλο. Όπως έλεγε και ο Αϊνστάιν, είναι καιρός, μου είπε, να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε με ένα νέο τρόπο. Εγώ θα της πω σήμερα πως ο Μποντλιέρ έλεγε ότι δύο θεμελιώδεις λογοτεχνικές αρετές είναι η αναφορά σε υπερφυσικές δυνάμεις, που έχει πολλές στο βιβλίο, και η ηρωνία, που επίσης έχει το βιβλίο. Οι απίθαρχοι τα περιέχουν και τα δύο και η συγγραφέας τους ανήκει πραγματικά σε αυτούς που κάνουν πραγματική λογοτεχνία, μια λογοτεχνία που υπάρχει μόνο εκεί όπου δημιουργείται, όχι από σχολαστικούς και έμπιστους γραφειοκράτες, σύπας, το είπε στην αρχή, αλλά από τρελούς, ερημίτες, αιρετικούς, ονειροπόλους, επαναστάτες και σκεπτικιστές. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενη και θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή που είναι εδώ στην παρέα μας και η Σοφία Σιλιπλή. Η Σοφία Σιλιπλή είναι μια μεγάλη τιμή στην απαγωγιαστή. Σε χέρι, έχει δώσει μεγάλες εκδηλήσεις, έχει παίξει σπουδαίους ρόλους, έχει ανταποκριθεί εντυπωσιακά σε πολύ απαιτητικά πράγματα. Ξέρει να κάνει θέατρο, ξέρει να κάνει σινεμά, ξέρει να κάνει τηλεόραση. Τι βλέπετε τώρα αυτό το καιρό που είναι χαμηλοβλεπούσα να έχει αξεντία στο Μαύρο Ρόδο? Δεν είναι αυτό η Σοφία. Σοφία είναι κάτι άλλο. Η Σοφία, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να αποκαλύψω ένα μυστικό. Δεν το ξέρω το δικό. Ξέρετε ποιον είχε σαγηνεύσει? Ξέρετε ποιος είχε πέσει στα πόδια της? Ξέρετε ποιος την είχε ερωτευτεί? Ο Μισελ Πικολί, κυρίες και κύριοι. Και τον σκίσαμε, κυρίες και κύριοι. Τον σκίσαμε, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορεί να μιλάτε για εντύπωση ότι είστε αυτό που έχουμε στην τηλεόραση. Δεν είστε. Μόνο η κόρα είναι αυτό που Λοιπόν, έχω από ό,τι είναι δεύτερη συνάντηση, είμαστε αυτή την εβδομάδα. Και λέει ο φίλος ο Αγγελάκος, δεν το είχε αποκαλύψει εδώ. Εγώ το έχω διαβάσει πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, μην αποδυναμώνετε την είδηση. Αλλά καλό κύριε. Η Σοφία, αν θέλει, θα μας διαβάσει ένα μικρό απόσπασμα από μια φανταστική συνάντηση, συζήτηση. Του Σαραμάγου με το Δέκο, δεν ξέρω εσύ. Αισθάνεται ότι θα έπρεπε να είναι. Του Σαραμάγου. Το Δέκο, το Δέκο. Και γιατί δεν θα μπορούσαν δηλαδή να έχουν μια ευκαιρία για να συναντηθούν ο Ζωζέ Σαραμάγου και ο Θανάσης Δέκος? Στους απίθαρους, η Σεμίνα το κανόνισε. Με κάνει χαρούμενο ο Θανάσης, μου λέει χαμογελώντας ο Σαραμάγκου. Θυμάσαι που έλεγα κάποτε πως η αληθινή επανάσταση που έχουμε ανάγκη είναι αυτή της καλοσύνης? Κάθε φορά που το συναντάω, νομίζω πως ξαναδίνει νόημα στην έννοια της. Αυτός ο άνθρωπος με κάνει να νιώθω βαθιά καλός. Εσύ δεν το νιώθεις αυτό? Ζώντας τόσο καιρό εδώ και έχοντας πάει πολλές φορές σπίτι του για ξεσκόνισμα, κατάλαβα πως... Γιατί έχεις πάει για ξεσκόνισμα, είπες? Ναι, ξεσκονίζει 2-3 φορές την ημέρα, τον ενημερώνω. Δεν αντέχει τη σκόνη. Όχι μόνο την ύπαρξή της, αλλά και την υποψία της.
Μου είπε πως πάντα ξεσκόνιζε το ντεκόρ των τελειών του πριν από το γύρισμα κάθε πλάνου. Λες αλήθεια τώρα? Βέβαια. Κάποτε έβαλε το κινηματογραφικό συνεργείο να ξεσκονίσει τις θερμοπύλες. Το πιστεύεις? Ξεσκόνισε τις θερμοπύλες. Να ξεσκονίσουμε καλά τα παπούτσια μας τότε, πριν πάμε. Μπα, δεν θα χρειαστεί. Θα μας ζητήσει πάλι να τα βγάλουμε. Έλα, εδώ είμαστε, φτάσαμε. Ο κωδικός για να ξέρεις όταν ξανάρθεις μόνος είναι Φουβού 23. Αναρωτιέμαι σε ποιο σκηνικό ταινίας θα έχει τοποθετήσει σήμερα το σπίτι του. Παγώνω τον χρόνο με τον Σαραμάντο δίπλα μου, γιατί θέλω να θυμάμαι την παλιότερη συνάντησή μας εδώ, τότε που τον είχα ρωτήσει αν ξαναέστησε ποτέ. Μέσα στο διαμέρισμά του, το σκηνικό του Δράκου. Μόνο μια φορά μου είχε πει για να ξανακούσω τις μουσικές του Μάνου και να ξαναδώ τους φίλους μου και πιο πολύ τον Κούνδουρο. Στη Μακρόνισο γνωριστήκαμε. Εξόριστη και δυο. Με πίεσε και στο τέλος με κατάφερε να παίξω στη Μαγική Πόλη και ύστερα στον Δράκο. Αν δεν ερχόταν στη ζωή μου, μπορεί να δούλευα ακόμη σε εκείνο το πατάρι με τα δέρματα. Τι θα γίνει, θα ξεσκονίσουμε σήμερα, επέμενε τότε. Όχι, 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 μόλις ξεσκόνησα. Γιατί νομίζεις σας πράττουν έτσι ο Γράμμος και το Βίτσι? Γελάσαμε πολύ εκείνη τη φορά. Σχεδόν πάντα ξεκινάμε με δάκρυα και κλείνουμε με γέλια. Ξεπαγώνω τον χρόνο και ο Σαραμάγκου βάζει τον κωδικό εισόδου. Μας ανοίγει τόσο πρόσκαρα, σαν μαμά που υποδέχεται τα παιδιά της από το σχολείο. Αγκαλιάζει πρώτα τον Ζωζέ. «Καλέ μου άνθρωπε, πέρασε μέσα. Καλώς τους, περάστε». Προσέχω γύρω μου. Έχει επιλέξει πάλι για σπίτι του τον χώρο της εξορίας του, το στρατόπεδο της Μακρονήσου. Συνειδητοποιώ πως κάνει πολύ ζέστη, αν και φυσάει πάρα πολύ. Ο Σαραμάγκο έχει βγάλει ήδη το παλτό του και τώρα βγάζει και το σακάκι του. Ο Βέγκος μας λέει με σχεδόν χαμηλωμένα μάτια. Δεν έχω να σας προσφέρω κάτι καλό, πιο συγκεκριμένο. Πιο συγκεκριμένα δεν έχω να σας κεράσω τίποτε. Γιατί επιλέγεις πάλι να ζεις στο 1949, το ρωτάει ο Σαραμάγκου. Πολλές οι εκκρεμότητες, καλέ μου άνθρωπε, πρέπει να βοηθήσω πολλούς που έχουν ανάγκη. Έτσι άλλο. Δεν καπνίζω. Είμαι αθλητής, λέει καμαρώνοντας. Τρέξιμο, να υποθέσω, ε. Πρωταθλητής ανωμάλου δρόμου, πετιέμαι εγώ. Γιατί σε έφεραν εδώ, απορεί ο συγγραφέας. Ο πατέρας μου ήταν οργανωμένος στην αντίσταση, στη μάχη της ηλεκτρικής, ήταν με τον Ελλάς. Απέτρεψαν την ανακήρυξη του εργοστασίου από τους Γερμανούς. Μετά απολύθηκε γιατί ήταν κομμουνιστής. Εσύ τι έκανες και σε τιμώρησαν? Εγώ στην κατοχή ήμουν στην ΕΠΟΝ. Με έφεραν εδώ το 1949 να εκτίσω τη θητεία μου. Δεν φοβάμαι εδώ, ούτε με κουράζει πολύ που με ξεπατώνουν στο κουβάλιμα και στο σπάσιμο πέτρας. Μόνο τη σκόνη δεν αντέχω, αυτή να έλειπε, εκεί παραδίνομαι. Με το που το θυμάται, αναποδογυρίζει τις άδειες τσέπες του και τις τεινάζει καλά-καλά, μη τυχόν έχουν χνούδια. Ζωζέ, με ρωτούσαν χθες ο Ρίτσος και ο Κατράκης για κάτι που είχες πει. Ότι όσα συμβαίνουν καθημερινά, μας αναγκάζουν να είμαστε απεσιόδοξοι. Ναι, και έλεγαν ότι ο Γκράμψη πρότεινε να είμαστε απεσιόδοξοι στη λογική μας και αισιόδοξοι στη βούλησή μας. Εσύ τελικά τι πιστεύεις? Εγώ είμαι με τον Γκράμψη. Ξέρεις όμως τι σκέφτομαι, Θανάση μου, κάθε φορά που σε βλέπω? Όλο νομίζω πως αν δεν τρέχει συνέχεια, κάτι υπάρχει που δεν προλαβαίνεις. Υπάρχει πραγματικά κάτι που δεν πρόλαβες να κάνεις και σε στοιχιώνει? Υπάρχει, ναι, λέει ο Θανάσης. Και κοιτάει τον καιρό που ετοιμάζεται να το γυρίσει σε βροχή. Το είχα πει και στον Κώστα Κακαβά.
οικονομία παλιά και δεν έμαθα το τσιγάρο για να μπορώ να αγοράζω τσιγάρα στον πατέρα μου που ήταν πολύ φτωχός. Και όταν ήρθε η στιγμή και έπιασα λεφτά, εκείνος δεν ζούσε για να του προσφέρω λίγο καλύτερη ζωή. Ζούσε, δεν του πήγαινα τόσα τσιγάρα όσα έπρεπε. Αλλά άσε με εμένα τώρα, ξέχνα τα. Εσένα, τι σε στοιχιώνει από τη δική σου οικογένεια? Στο χωριό μας, απαντάει αμέσως ο Ζωζέ, το Αζινιάντα, όταν κάποτε ο παππούς μου παρουσίασε ένα σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά του και έπρεπε να πάει στη Λισαβόνα για θεραπεία, πήγε στην αυλή του σπιτιού, όπου είχαμε λίγες ελιές και σικές. Πέρασε, τα κοίταξε καλά και τα αγκάλιασε όλα με τη σειρά, κλαίγοντας. Τον άκουσε να τους λέει αντίο, γιατί ήξερε πως δεν θα τα ξανάβλεπε, δεν θα επέστρεφε. Αυτό που έζησα εκεί, εκείνη τη μέρα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Με σημάδεψε για την υπόλοιπη ζωή μου. Το βλέπω και στον ύπνο μου. Τους παρακολουθώ να συζητούν, κοιτώντας με θαυμασμό στα μάτια ο ένας τον άλλον, με φόντο τις σκηνές στη Μακρόνησο. Και τότε μια μαγική γεννήτρια χαρακτήρων από το δικό τους πουθενά στέλνει σε υπότιτλο ένα κείμενο του Ζωζέ στο κάτω μέρος του κοινού πλάνου τους. Η λειτουργία του κόσμου έπαψε να είναι το απόλυτο μυστήριο που ήταν. Οι μοχλοί του κακού βρίσκονται μπροστά στα μάτια όλων, γιατί για τα χέρια που τους χειρίζονται δεν υπάρχουν πια γάντια ικανά να κρύψουν τις κοιλίδες του αίματος. Απέναντί μου είναι δύο άντρες σε ειρήνη με ό,τι τους περιβάλλει. Πρόσωπα, πράγματα, ζώα, δέντρα, ουρανό και θάλασσα. Είναι σαν να είναι ενταγμένοι στο φυσικό τους χώρο. Χωρίς να έχουν μετατραπεί σε εγωιστές που λένε «καθώς τώρα τα έχω όλα, τα υπόλοιπα μου είναι αδιάφορα». Όχι, αντίθετα. Εξακολουθούν να είναι αλληλέγγυοι, να παίρνουν μέρος σε μάχες, μερικές μάλιστα από χέρι χαμένες. Αν όμως τους ρωτήσεις, είστε ευτυχισμένοι? Ναι, ναι, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, θα σου πούν. Κάποιος που τους αγαπούσε πολύ, έγραψε με βογιά σε μια ανεμοδαρμένη σκηνή, χωρίς ίχνο σκόνης όμως, επάνω της τη λέξη «καλωσύνη». Ακούγοντας αυτό το κείμενο, το έγραψα πριν από 3 χρόνια από τη φωνή της Σοφίας, σκέφτομαι ότι... Ανοίξτε το λίγο το μικρόφωνο. Σκέφτομαι ότι τα λόγια του Σαραμάγκου είναι για το σήμερα. Τα ματωμένα χέρια δηλαδή των ανθρώπων που παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων είναι εδώ, είναι σημερινά. Αυτά που είπε ισχύουν πάντα. Δεν άλλαξε κάτι και όσο πάνε χειροτερεύουν. Αυτή η επικαιρότητα είναι ανατριχιαστική, είναι φιαλτική, είναι αναμενόμενη όμως. Γι' αυτό ήθελα να μην ακυρώσω τη σημερινή εκδήλωση, παρότι οι μέρες που ζούμε είναι ζωφερές. Έχει νόημα, η γνώση δίνει δύναμη. Αν ξέραμε πολλά πράγματα, ίσως φερόμασταν διαφορετικά. Γιατί, για να το πάω τώρα τυλωμένο των αναλογιών, μια κουβέντα μόνο. Ταξιδεύανε τόσοι άνθρωποι, τόσα χρόνια, χωρίς να ξέρουν ότι ταξίδευαν μέσα σε φέρετρα. Το διανοείστε αυτό? Τα παιδιά μας πηγαίνουν έρχονται. Αποτύχει είναι μαζί μας σήμερα. Όμως, κάποιοι έλεγαν τι συνέβαινε και κάποιοι αγνοούσαν αυτά. Γιατί? Γιατί το κέρδος είναι πάνω απ' όλα. Γιατί η ασφάλεια των ανθρώπων θεωρείται κόστος. Άρα, ό,τι είναι κόστος δεν είναι χρήσιμο, ό,τι δεν λέγεται κέρδος είναι χρήσιμο. Αλλά ό,τι λέγεται κέρδος είναι χρήσιμο. Και αυτό μεταφράζεται σε αίμα, σε ζωές χαμένες.
Ο Σαραμάγκο τα έχει πει αυτά. Τα έχει πει πάρα πολλά χρόνια πριν. Και ο Βέγκος τα λέει. Γι' αυτό θεώρησε ότι αυτοί οι δύο θα ενώσαν πολύ καλοί φίλοι. Αλλάζουν πλέον. Κόρα Καρβούνη. Κοιτάξτε τι. Και κάντε σκουέρα. Από τη γαλλική φιλολογία στο σινεμά, στο θέατρο, στην τηλεόραση και τώρα στα βραβεία, στα πολλά βραβεία και τώρα στα σκυλάδικα. Τώρα κάνουμε σωστή πορεία. Είναι αναλογική. Αναλογική πορεία. Αυτό που με συγκινεί και μ' αρέσει και θαυμάζω τώρα είναι που θα έχει κανείς η μοναδική της έννοια είναι πώς θα ζήσει για εκείνη τη στιγμή που πάνω στη σκηνή θα καταφέρει ο θεατής να γίνει ένα μαζί της. Και πώς θα συμβεί αυτό και στο θέατρο, πώς θα συμβεί στο σινεμά, πώς θα συμβεί στην τηλεόραση και το πετυχαίνει. Οι άνθρωποι πάντα το πετυχαίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, ταλαιπωρεί έναν άνθρωπο πάρα πολύ. Εγώ είμαι με τον άνθρωπο, δεν είμαι με αυτή. Αν έχει να δώσει κανένα σπόλιο, ξέρεις ότι ταλαιπωρά έναν άνθρωπο. Ένα φτύνει αίμα άνθρωπος, ένα φιλί ζητάει και μέχρι να το δώσει, να μας έχει πρίξει. Διαφωνεί με την τακτική, δεν είναι τακτική καλού ανθρώπου. Τι σημαδογράφει τα κάνουν αυτά. Ναι, αυτά είναι δικαιολογίες. Λοιπόν, τι θα διαβάσεις τώρα. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο το τάμπλετ του Λένι. Το τάμπλετ του Λένι με τελείς το μάμπλο. Σε μήνυμα το τράγωσε. 32ος όροφος. Φόντο το Ουλιάνοφσκ, 893 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας. Στην πολυθρόνα, δίπλα στη βιβλιοθήκη με τα τακτοποιημένα βιβλία κατά αλφαβητική σειρά από τον ίδιο και κάτω από το ρολόι που δεν γράφει ώρα, αλλά μόνο 3 Δεκεμβρίου 1905, κάθεται ο Λένιν και γράφει στο τάμπλετ του. Αυτοί που διδάσκουν ταπεινοφροσύνη και υπομονή στην επίγεια ζωή, παρηγορούν με την ελπίδα της επουράνιας ανταμοιβής. Σε εκείνους που ζουν από ξένη εργασία, διδάσκουν την αγαθοεργία στην επίγεια ζωή, προσφέροντάς τους μια πολύ φτηνή δικαίωση για όλη την εκμεταλλευτική τους ύπαρξη και πουλώντας τους σε συμφέρουσα τιμή εισιτήρια για την επουράνια μακαριότητα. Ο Βάρναλης πηγαίνω έρχεται γύρω του προσπαθώντας να διαβάσει τι άλλο γράφει. Η Έλλη Αλεξίου του λέει στο αυτή. Ούτε εγώ βλέπω τη γράφη, αλλά σίγουρα ετοιμάζεται να εξηγήσει τι μπορεί να σημαίνει όλη αυτή η θολούρα και η μεσαιωνική μούχλα που μας περιβάλλει. Να δεις που κάτι θα γράψει τώρα και για το όπιο του λαού και μετά θα γίνει viral. Μόλις ολοκληρώνει τη φράση της, εμφανίζονται γύρω μας φωτεινές πληροφορίες για το τελευταίο μας πάρτι. Αναβοσβήνει παντού το εξής. Αγαπητοί φίλοι, το πάρτι ξεκινάει σε 5 λεπτά στον 33ο, τον όροφο της Εντροπίας και έχει θέμα μαύρες τρύπες. Παρακαλείστε για έγκαιρη προσέλευση, η διάρκεια του είναι αυστηρά 24 ώρες. Η Τέιλορ δίπλα μου παρακολουθεί τρομαγμένο. Εννοεί πως πρέπει να φοράμε μόνο μαύρα. Ο Χέμινγκουεϊ έχει τα κέφια του. Ναι, λύσ' μου. Αν έχεις ήδη εξαντλήσει όλα τα πυρηνικά σου καύσιμα και αν προτίθεσαι να εκραγείς ως σούπερνόβα, τα μαύρα είναι μονόδρομος. Η Λίζ τον κοιτάζει με τα βιολετιά μάτια ορθάνυχτα. Ο Μπόουι την αγκαλιάζει από τη μέση και την οδηγεί έξω από το δωμάτιο. Αγάπη μου, πάμε να ντυθούμε για το πάρτι και μην ακούς τον Έρνεστ. Πάντως, μαύρα θα φορέσουμε τελικά. Έτσι δεν είναι. Ναι, κορίτσι μου, με μαύρα θα γιορτάσουμε τη μη επιστροφή. Εσύ να φαντάζεσαι πως γιορτάζουμε το τελικό στάδιο της εξέλιξης των άστρων. Δεν διανοείσαι πόσο φαντασμαγωρικά θα είναι όλα. Δηλαδή, λες πως θα είναι ωραία, Dave, ε? Υποψιάζομαι πως θα είναι τόσο ωραία, σαν να ξαναμπαίνουμε σε μήτρα. Θα μας τραβήξει με δύναμη μέσα της, θα μας βουφήξει ολόκληρους και μετά θα είμαστε όπως παλιά. Ασφαλής.
δεν θα διαφύγει τίποτε από εκεί, δεν θα χαθεί τίποτε, ούτε καν το φως. Και πού θα γίνει όλο αυτό? Θα κρύβεται πίσω από όλο το υπόλοιπο σύμπαν. Θα είναι πίσω από μια σφαιρική επιφάνεια που μόνο αυτοί που ξέρουν θα τη λένε ορίζοντα γεγονότων. Φαντάσου το. Θα είμαστε πίσω από τον ορίζοντα γεγονότων. Τελειώ. Ακούγονται δυνατά μουσικές, γελάνε. Η παλιά φωτογραφία που είχα τραβήξει τη μαμά μου στην Πομπεία εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά μου. Έρχεται και μπαίνει μέσα στα χέρια μου. Τι είναι αυτό τώρα? Ακούω που αρχίζει να χτυπάει η καρδιά της φωτογραφίας. Ζωντανεύει. Δεν επλύζουν. Πάντα ζωντανεύουν εύκολα οι φωτογραφίες των μαμάδων που έχουν φύγει. Ξυπνάνε είτε για να σε σκεπάσουν το βράδυ όταν κοιμάσαι, ή για να σου φέρουν τα πέντε φαγητό, ή να σου βάλουν θερμόμετρο και μετά να βάλουν τα χείλη τους στο μέτωπό σου. Ακόμα και για να σε καλύψουν σε κάποιο σκασιάρχειο. Ακόμα να ανασένει βαριά εκείνος ο Αύγουστος. Όλη η μέρα μας είναι αφιερωμένη στην Πομπεία. Έχουμε αποφασίσει να την περπατήσουμε όλοι. Να δούμε πώς τελείωσε όλη εκείνη η δόξα. Πώς βυθίστηκε τόση ξεγνιασιά, τόση φθημία στις στάχτες. Παρατηρώ το υγρό βλέμμα της μαμάς μου όταν ο Ιταλός ξεναγός αναφέρεται στην παρέα των παιδιών που κάηκαν την ώρα που έπαιζαν στην αυλή που βρισκόμαστε. Για αυτούς που γελούσαν και έτρωγαν ξαπλωμένα σε πολυτελή ανάκλοντα για τα αφημένα κύπελα και τα πιάτα πάνω στα τραπέζια των πανθοχήνων για τα κορμιά που έμειναν αγκαλιασμένα για πάντα την ώρα του έρωτα. Όλα σκεπασμένα με στάχτη και πέτρα και άγριο ηφαιστιακό θυμό. Δέχεται χωρίς σκέφη να τη φωτογραφίσω σε εκείνον τον κήπο με φόντο το Βεζούβιο. Καίει στα κεφάλια μας όλο το λιπαδικός ήλιος, ίσως τόσο πολύ όσο έκαιγε και τότε, τον Αύγουστο της ασφυξίας. Κάποια στιγμή βλέποντας τα ακινητοποιημένα από τη λάβα σώματα, σκεφτόμουν πόσο γρήγορα θα πρέπει να μπερδεύτηκαν τότε μέσα τους η έκπληξη και ο τρόμος. Τότε όμως εκείνη στέκεται πάλι απέναντί μου, αφήνει δίπλα το μεγάλο ψάθινο καπέλο της και με αγκαλιάζει. Να τι πάλι, η μυρωδιά του Γιασενιού. Πολύ καιρός, Πολύ σκληρός, μαμά. Με ξέχασες. Τι είναι αυτά που λες? Μπορώ εγώ να σε ξεχάσω? Γίνεται. Συνέχεια για σένα τρέχω. Πάντα σε προστατεύω. Μόνο για σένα νοιάζομαι. Εδώ είναι συνέχεια. Λεπτό δεν σ' αφήνω από τα μάτια μου. Γι' αυτό δεν πεθαίνουμε ποτέ οι μαμάδες. Έχουμε συνέχεια δουλειές, υποχρεώσεις και φροντίδες. Αυτή είναι η χαρά μας. Δεν σε ξέρεις. Αγάπη μου. Άλλωστε στον ίδιο πύργο ζούμε. Όποτε θέλεις, με έχεις. Δεν σου μιλάω γι' αυτό, μαμά. Δεν κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Για άλλο σου λέω. Θέλω να έρχεσαι εσύ. Όχι μόνο εγώ. Και τι δεν ετοιμάζεσαι να πας στο πάρτι, το ξέρεις ότι ξεκίνησε? Θα μας βγεις καλό αυτό το πάρτι? Εσύ ξέρεις που θα καταλήξεις, δεν φοβάσαι? Όχι, δεν φοβάμαι. Και βγάλε τους εφιάλτες. Όλες αυτές τις καταστροφές που βλέπεις συνέχεια φέρεσαι σαν να έχεις την επόμενη διαγώνισμα μαθηματικών. Τότε που έβλεπες φωτιές, σεισμούς, κατακλυσμούς, θυμάσαι? Μου λείπεις. Με όσους τρόπους και αν σε φέρνω, μου λείπεις. Θα πρέπει να φύγω τώρα. Να κάνεις πάντα ό,τι θέλει η ψυχή σου αυτό να κάνεις. Και έχει το νου σου στο τελικό μοντάζ. Εκεί θα δείξεις την αξία σου. Πρόσεχε το στο μοντάζ. Αν είσαι καλό παιδί, θα πάμε μετά και στην Ταορμίνα να κάνουμε και ένα ωραίο μπάνιο. Υπόσχεση. Οι μουσικές και οι θόρυβοι από τους χορούς και τα γέλια στο πάρτι που προμηνύεται αξέχαστο σκεπάζουν τη φωνή μου που της λέει «Κάτσε λίγο ακόμα». Σκεπάζουν και τις φωνές των ξεναγών που εξηγούν σε όλες τις γλώσσες με κάθε λεπτομέρεια το πώς έφτασε τότε το 79 μετά Χριστόν η θερμοκρασία τους 250 βαθμούς Κελσίου και οι άνθρωποι
πέθαναν μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Ο χώρος σιγά σιγά αδειάζει. Πάνε όλοι στη γιορτή. Σκέφτομαι έντονα τη λέξη θάρρος. Για να δω τα παιδιά σε αυτό που έγραψε. Όχι, ήσουν εσύ όμω. Ήσουν εσύ και ήσουν Χριστός. Ωχ, Παναγία. Μαρία Κωνσταντάκη, κυρίε και κύριοι. Ένα όνομα, μία υπόσχεση. Καταρχά χαίρομαι πάρα πολύ που δεν γνωριζόμαστε. Τόσο πολύ. Δηλαδή σώθηκα, γιατί τι υπόλοιπε δεν τι περιπέτειε με άλλο τρόπο. Κυρία Σιρήνη, συμβάσκω. Οπότε σε κάνω την λύση μόνο. Περίμενε τώρα, δεν ξέρει τι θα πει. Σωστά είναι και δημοσιογράφος, δεν ξέρω τι θα βγάλει. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια περήφανη πυρώτησα. Μια πυρώτησα η οποία μπορεί να την έχασε η κάστα των διαγωγών. Ανέλαβε όμως με έναν δικό της τρόπο να μας διαπαιδαγωγήσει όλους. Με έναν δικό της τρόπο. Τρελό. Είναι μου έρχεται μια λέξη, δεν είναι υπρέπουσα. Θα την πω τώρα. Αχαλήνω ότι μου κάνει εμένα η Κωνσταντάκη. Δεν είναι υπρέπουσα, δεν είναι καλή, δεν ακούγεται κάτι. Ναι, γιατί η Πάγια μου λέει. Έχει πολύ πραγμοσύνη. Έχει θάρρος, έχει κέφι, έχει φοβερή ενέργεια. Και ταυτόχρονα καταφέρνει να είναι τόσο μετρημένη, τόσο γιωμένη, τόσο ντροπαλή μερικές φορές, που αυτό είναι τόσο τρυφερά κοριτσίστικο, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εκτός αν το παίζει, δεν ξέρω αν αυτό είναι αληθινό, αυτή η ντροπαλοσύνη. Όχι, απλά να πω ότι για τις υπόλοιπες κυρίες είπατε και κάτι για το ταλέντο τους. Εγώ δεν αναφέρθηκα για τίποτα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο καθένας ό,τι έχει, ό,τι θέλει. Όσο τη διακόπτει συνέχεια. Δεν μπορεί να τελειώσω. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η γυναίκα είναι μια ηθοποιός, όπως λένε οι δήμονες. Και που το έχουμε διαπιστώσει κι εμείς, οι μη δήμονες. Είναι πανέξυπνη, είναι πολύ σημαντικό να είσαι ευφυής ως ηθοποιός. Αυτή λοιπόν είναι μια πανέξυπνη ηθοποιός που μπορεί να παίξει τα πάντα. Τώρα σχολίασα να παίξει. Εγώ θα διαβάσω ένα απόσπασμα που μιλάει για την ψυχολογική διάσταση και κατάσταση της ηρωίδας, αλλά εγώ με είδα. Και νομίζω αυτό, αυτό είναι η μαγεία του βιβλίου της κυρίας Διγενή. Όταν μου έκανε την πρόταση να... Θα σε βρέξω. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όταν μου έκανε την πρόταση να διαβάσω και εγώ μαζί της, είπα βεβαίως ότι δεν γνωριζόμαστε καλά, γνωριζόμαστε μόνο κοινωνικά. Πλαγίως, πολύ. Ναι, πολύ πλαγίως. Και είπα εντάξει, το πάρω το βιβλίο, δεν το διαβάσω όλο, γιατί δεν προλαβαίνω, ξεκινάω 5.30 ώρα το πρωί. Μα διαβάζω λίγο πάνω κάτω, είναι και μου συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Το διάβασα μέσα στις 4 νύχτες, παρόλο που ξεκινάω 5.30 το πρωί, το διάβασα μέσα στις 4 νύχτες. Δεν μπορούσα να σταματήσω και θεωρώ ότι έχει δύο φανταστικά πράγματα αυτό το βιβλίο. Καταρχάς κάνεις ταχύρυθμα μαθήματα ιστορίας για όλους αυτούς τους ανθρώπους και ταυτόχρονα κάνεις και μια βουτιά στην ανθρώπινη ύπαρξη. Γιατί μπορεί να μην είμαστε όλοι Αϊνστάιν, αλλά και ο Αϊνστάιν ήταν ένας από εμάς. Οπότε, ξεκινάω λοιπόν με την ηρωίδα. Βγαίνω κατευθείαν στο καταφύγιο μου, στον 8ο όροφο, με το ταβάνι των εξομολογήσεων. Ξαπλώνω στο πάτωμα και κοιτάζω κατάματα το ταβάνι. Το ταβάνι με κοιτάζει κι αυτό. Μου κάνει νεύμα να ξεκινήσω. Επιλέγω καιρό Δεκεμβρίου στο χώρο. Ακούω δυνατό αέρα να φυσάει. Αρχίζω να του μιλάω, βάζοντας bold στις λέξεις που με νοιάζουν πιο πολύ. Κάτι μαντριά υπερπάχυνσης μοσχαριών τα θυμάσαι. Εμείς στη δουλειά μας τα λέμε κελιά υπερπαραγωγικότητας. Έχεις δει αυτά τα χωρίσματα γραφείων από κόντρα πλακέ που κολλάνε έναν υπολογιστή και έναν αλαφιασμένο εργαζόμενο για τουλάχιστον 12 ώρες. Σε αυτά δουλεύαμε κάποτε. Τώρα δουλεύουν άλλοι εκεί. Είναι σήμερα η μέρα που ο Νοστράδαμος προφήτεψε πως είναι η τελευταία μας, μου είχε πει κοκκινομάλα από το διπλανό κελί. Εγώ. Πάμε να θρυνήσουμε στις βιτρίνες της Βουκουρεστή, ότι ρώτησα. Με κοίταξαν έκφραστη. Κάποια πολλά χρόνια πριν, στο ξεκίνημα ενός μεγάλου έρωτα, αναρωτήθηκα, ήμουν άξια για τόση ευτυχία, ήμουν στα αλήθεια έτοιμη. Όχι, δεν ήμουν. Πάσχω από χρόνιο σύνδρομο προληπτικής απόθεσης της ευτυχίας.
Δεν ξέρω να τη διαχειριστώ. Δεν είμαι σίγουρη πως μπορώ να την αντέξω. Δεν ξέρω ακόμη αν έχω να πληρώσω το αντίτιμό της. Μέχρι να γίνω λίγο σούπερνόβα, θα βασανίζομαι από το φόβο μιας ξαφνικής ευτυχίας και από έλλειψη αυτοεκτίμησης. Πάσχω επίσης και από το σύνδρομο του αδέσποτου σκύλου. Λουρί δεν υπάρχει, ούτε σπιτάκι, ούτε φάει και νερό. Δεν έχω κανέναν, δεν με έχει κανένας. Αταξινόμητη, μη περασμένη σε αρχεία. Αναπτύχθηκα στην περίοδο που το jet set ταπεινωνόταν παραδειγματικά. Οι θρύλοι τρίκλιζαν ολομόναχοι. Έζησα περικυκλωμένη με πρωτοσέλιδους θάνατους από υπερβολική δόση πραγματικότητας. Ένιωσα την αγωνία εκείνων των στοιχημάτων ζωής που προκύπτουν ξαφνικά στον δρόμο σου, όπως ακριβώς συνέβη στο φιλέα Φόγκ, που μπορεί να αντιμετωπίστηκαν από μένα για πολύ περισσότερες από 80 μέρες με το ίδιο δικό του πείσμα, αλλά δυστυχώς όχι με το ίδιο δικό του φλέγμα. Δεν ήταν φυσιολογική ανάπτυξη αυτή, όπως και να το δεις, αγαπημένο μου ταβάνι. Γι' αυτό, να ξέρεις, προέκυψε και το σύνδρομο της μονίμως φιλάσθηνης ψυχολογίας και των απανωτών λοιμώξεων του ανώτερου συναισθηματικού. Όλο αυτό προηγήθηκε του συνδρόμου της ανεξέλεγκτης βουλιμίας για να ακολουθήσει λίγο αργότερα η κατάθλιψη, υποδειγματικά τακτοποιημένη σε μεγάλες ποσότητες σε όλα τα σιρτάρια, τα ντουλάπια και τα ράφια του σπιτιού. Μπορεί να μην φαίνεται με την πρώτη ματιά, αλλά συνηθίζει να εμφανίζεται τρομακτική ξαφνικά μπροστά σου την ώρα που γελάς, να σε τραβάει από το μανίκι και να σου λέει «Πού πας, αλικάκι, την πάτησες, η χώρα των θαυμάτων είναι sold out» και ύστερα να σε ρίχνει γελώντας στο πρώτο στοιχειωμένο πηγάδι που θα βρεθεί μπροστά σας. Η σκηνογραφική ιδέα της ματιάς θλίψης είναι πολλά γυμνά καλώδια σε αμέτρητους πυργίσκους πάνω σε άμμο που κινείται. Δεν φανταζόμουν πόσα πολλά μυστικά, πόσες πολλές εικόνες κρύβεις απλό λευκό μου ταβάνι όταν σε πρωτογνώρισα και αποφάσισα να σε κοιτάω με τις ώρες στα μάτια. Πού να ξέρα, πόσο εύκολα θα γίνεις επιπτός, μαύρος ωκεανός που θα με καταπίνεις. Και τότε ακριβώς με εμφανίζεται μέσα σε εκτυπλωτικό φως ο προσωπικός μου εσύ, πάντοτε με τη μορφή του Τσάρλι τον Ίστον, να χτυπάει τη ράβδο του και να χωρίζει στα δύο το μαύρο ωκεανό στο σημείο που βρίσκομαι και τότε από εκείνο το στεριανό διάδρομο στη μέση της θάλασσας να διασώζομαι, αλλά και αμέσως μετά να βρίσκομαι αστραπιαία στο σχολείο, όρθια στο μαύρο πίνακα, μπροστά σε μια κατανόητη άσκηση μαθηματικών με την οποία δεν έχω και δεν πρόκειται να αποκτήσω ποτέ κανένα σημείο επαφής. Αχ, θυμάσαι, αγαπημένη μου κυρία Ρεόπουλε, το ύφος μου σε εξετάσεις. Αχ, καλέ μου και υπομονετική ή συμπονετική καθηγητή μαθηματικών, πού να φανταζόμουν πως αυτές οι ρημαδοασκήσεις δεν θα τελείωναν ποτέ, πως θα είναι πάντα εκεί και καμία αποφύτηση ποτέ δεν θα σημάνει το τέλος τους. Τέλος συνεδρίας. Σηκώνομαι από το πάτωμα. Απενεργοποιώ το Δεκέμβριο, αποχαιρετώ το ταβάνι και φεύγω. Ακούγεται από το παλιό pick-up το No Control. Ο Μπόουι μου ψιθυρίζει. Μην πλησιάζει στο μέλλον. Κάνε πίσω στο φως. Η παραμικρή κίνηση είναι βέβαια. Μην λες τα πλάνα σου στο Θεό. Όλα είναι διαταραγμένα. Κανένας έλεγχος. Μην είναι μακριά από το μέλλον. Όλα είναι διαταραγμένα. Κανένας έλεγχος. Αυτό που ξέρω τώρα είναι πως όπου και αν πάω τώρα θα χρειαστώ οπωσδήποτε έναν Μάιο που να έχει τίτλο τη λέξη «Έλεγχος». Νατάσα, σχολίασέ μου τις εμπειριαστικές τους ικανότητες. Πραγματικά, εν τω μεταξύ, είναι από τα αγαπημένα μου... Ναι, το γάμο, εντάξει. Λέω ότι είναι απίθανες, όλες, η μία ήταν καλύτερη από την άλλη. Και επίσης, διαλέξαμε και τα αγαπημένα μου. Εσύ τα διάλεξες. Όχι, καλέ, αυτές. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είπες όμως ότι είσαι υποψη... έχεις για την υποψηφιότητά σου να μας αρέσει τίποτα. Να μας έχεις δείξει τι δημοσιογράφος είσαι, τι γυναικάρα είσαι, τι συγγραφέας είσαι, ότι θα είσαι στο νότιο τομέα υποψήφια και πρέπει όλα να σε ψηφίσουν, δεν μας το πεις. Πρέπει όλα να σε ψηφίσουν. Οπωσδήποτε. Βάλουμε και έναν άντρα στην παρέα μας. Εξαρτώ. Δεν άκουσα τίποτε. Συγγνώμη. Είπατε κάτι. Λέμε πώς θα γίνει για την οικονομία.
Το κρατάει μυστικό ο κ. Μητσοτάκης. Δεν θέλει να το μάθω. Έχει άλλες δουλειές τώρα, ζητάει συγγνώμες. Ο καλός κύριος που βάζει τα βίντεο εδώ, έλεγα μήπως βάζαμε και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στην παρέα μας, έτσι λίγο. Ούτως εκεί. Άντα. Εδώ τον θέλατε, σήμερα έχει γενέθλια γυναίκα του. Ήταν δύσκολο. Καλός είναι. Λοιπόν, μήπως βάλουμε το Βασίλη τώρα. Να πούμε και πόσο υπέροχο είναι ο χώρος του διάλεξης. Αυτό είναι αλήθεια. Πυροβολήσε το. Είναι εξαιρετικός ο χώρος του διάλεξης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις τι θέλω τώρα μαζί με το τσάι μου, μπισκοτάκια μαντλέ. Έχεις? Ο Μαρσέλ Προύστ, έχοντας φάει μια ξεγυρισμένη πόρτα από τον Αντρέζι για τον αναζητώντα στο χαμένο χρόνο, νιώθει δικαίωση που γλυκαιμία. Δεν έχω. Αλλά νομίζω πως έχω όλα τα υλικά για να στα φτιάξω. Μόνο ανθόνερο μου λείπει. Θα μου φέρεις, έχεις, το ρωτάω. Πού να το βρω εγώ το ανθόνερο, δεν ρωτάς την πρωταγωνίστρια από πάνω. Να πάω τέτοια ώρα στην κυρία Κοτοπούλη δεν θα σε καλά. Στην της μήνυμα ότι θέλει να τη δει ο κύριος Προύστ από τον 19ο όροφο. Ξέρω ότι της αρέσω. Μου έχουν πει ότι με θαυμάζει, δεν θα εκτεθείς. Και όποιον σε θαυμάζει πρέπει να τον ενοχλούμε. Σκύρει το κεφάλι. Αλλάζω κουβέντα. Ξέρεις τι κάνει τον τελευταίο καιρό. Γράφει σε κάμερα όσα αισθάνεται για το δραγούνι. Του μιλάει και όλα σαν να είναι απέναντί της. Και μετά κάθεται και μιλετάει τα DVD. Σαν να πρόκειται να τα ανεβάσει παράσταση. Τρελό. Θες να σου δείξω ένα. Υπέροχο. Για βάλε να δούμε. Η πρώτη εικόνα που βλέπουμε είναι η Κοτοπούλη με γκλιζέ στο μπουδουάρ της. Μιλάει σαν να παίζει. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό που με κάνει ώρες-ώρες. Να τον θέλω με τόση μανία. Τι σκατά είναι αυτή η λύση που με κάνει να χυμάω έτσι πάνω του να τον κατασπαράξω. Υπάρχουν φορές που ρουφάω με τόσο άγρια ειδονή το αίμα από τα χείλη του που σχεδόν τα μασάω, δεν τα μπορώ απλώς. Αυτό σου ουρλιάζει σαν παρθένα και εγώ καταπίνω αργά αργά το αίμα του σαν τον οσφαιρά του. Έτσι με κάνει ένα βαμπύρ που πεινάει γι' αυτόν. Ο Προύστ με σκουντάει. Για ποιον τα λέει είπαμε? Για το δραγούδι. Θα μας τα περνάνε τώρα δηλαδή. Τι δαίμονας. Σταμάτα να ακούσουμε. Η Κοτοπούλη συνεχίζει να εξομολογείται στον εαυτό της μέσα από τον καθρέφτη. Δεν ξέρω πραγματικά τι με δαιμονίζει με το δέρμα του, τη μυρωδιά του, τον τρόπο που βραχνιάζει η φωνή του στον έρωτα. Χρόνια τώρα αυτό παραμένει ανεξιχνίαστο. Κτενίζει συνέχεια την ίδια τούφα στα κοντά μαλλιά της. Είμαι σίγουρη πως αν μπορούσα να αγγίξω το μέτωπό της, θα καίγεται στον πυρετό. Συνεχίζει. Ερωτεύομαι ξαφνικά τις φλέβες του. Τρελαίνομαι να τις αγγίζω σε όλο το σώμα. Να τις βλέπω να μεγεθύνονται, να ουρλιάζουν με τον τρόπο τους ότι δεν αντέχουν. Οι δύο-τρεις κάθετες φλέβες στο μέτωπό του είναι αυτές που έχω απολύτως στο χεριού μου. Είναι αυτές που αντιδρούν πρώτες. Όταν τις βλέπω να γίνονται έντονες, ξέρω ότι τον έχω. Πάντα τον έχω δηλαδή. Αλλά είναι ωραίο να στο επιβεβαιώνει και η ανθρωπολογία. Ο Προύστ μοιάζει αποσβολωμένος, δεν κρατιέται. Να σου πω, μ' αρέσει πολύ. Κάπως να τη το πούμε αυτό, να σκηνοθετήσουμε μια ωραία τυχαία συνάντηση. Σπίτι σου ίσως. Αν. Σταμάτα καλέ, επιτέλους κι άκου. Η Μαρίκα έχει πάρει φωτιά. 12 χρόνια λέμε να παντρευτούμε. Μα δεν το κάνουμε. Με έσωσε από τη μορφήνη. Με χτύπησε. Τον έβρισα. Έκλαψε για μένα. Υπήρξαν φορές που αρνήθηκα την καριέρα μου γι' αυτόν. Προπυλακιστήκαμε. Εξορίστηκε. Τον περίμενα. Τελικά ζήσαμε στιγμές και καταστάσεις που πολλά μυθιστορήματα θα ζήγαιναν. Κάθε φορά όμως που πλαγιάζω μαζί του, νιώθω ότι πλαγιάζω με έναν Θεό. Τότε που ήταν εξόδευση στην Κορσική το έγραφα. Σε γνώρισα την ίδια μέρα με τη Μορφήνη. Ευτυχώς αυτή την έκοψα. Δεν μπορώ να κάνω το ίδιο και με σένα. Κάπου εδώ γίνεται ένα άγραμπο jump cut. Και εκείνη πάντα απέναντι στον καθρέφτη που την παρακολουθεί σχεδόν φοβισμένος, κορυφώνει.
Εκείνο που με τρομάζει είναι πως κάποιες σαν και εμένα πρέπει να γίνουν παρανάλωμα του πυρός. Να κομματιαστούν για να μείνει στους αιώνες ένα χνάρι τους. Μια παράσταση, μια κουβέντα, ένας ρόλος. Κάποιες φωτογραφίες. Άδικο έγαμο του. Δεν έμαθα την ευτυχία. Πάντως φυσιολογική ανθρώπινη κατάσταση δεν είναι. Εγώ τη μόνη ευτυχία που αναγνωρίζω και επιθυμώ είναι όταν με κοιτάει στα μάτια, ανήλυτος. Τότε έχω αποκλεισμένη και την παραμικρή πιθανότητα ψεύδους. Για μένα ευτυχία είναι η αλήθεια. Γυρίζω να τον δω. Ο Προύστ είναι ενθουσιασμένος. Ναι, αυτό είναι. Τι ταπεραμέντο, τι φλόγα, τι πλάσμα είναι αυτό, Θεέ μου! Έχω και ένα ακόμα απόσπασμα που το πλάσμα μιλάει με τη Λαμπέτη. Θες να το δεις? Τι είναι Λαμπέτη? Αερικό. Δες το, μιλάει. Εμφανίζεται στο πλάνο η Λαμπρέτη και πυρακτώνεται η εικόνα. Ακούγεται η φωνή της. Ώρες-ώρες όπως σας βλέπω στις πρόβες, κυρία Μαρίκα, έτσι όπως κινείστε. Όπως κοιτάτε, ο ήχος σας, η μυρωδιά σας. Νιώθω να σας αγαπάω με έναν βαθύ, παράξενο τρόπο. Αλλά πολύ όμως. Κοριτσάκι μου, ξέρεις ποιος είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να υπολογίσεις πόσο αγαπάς κάποιον? Όχι, κυρία Μαρίκα. Να τον χάσεις. Δεν μ' αρέσει να το ζήσω αυτό, φοβάμαι όταν φεύγουν αυτοί που αγαπώ. Δεν μ' αρέσει να φεύγουν. Χάνω τη γη, σαν να μαλακώνει το έδαφος, ψελίζει η Λαμπέτη. Μόνο εσύ είσαι το στήριγμά σου. Μην το ξεχνάς αυτό, Έλλη. Να το θυμάσαι και πάνω στη σκηνή. Σε φοβάμαι λίγο, βρε παιδί μου, γιατί μοιάζεις λίγο έφραυστη. Είναι όλος. Τη χαϊδεύει. Ρόλος είναι, κυρία Μαρίκα, λέει η Έλλη κάπως ένοχα. Α, ναι. Τότε μπράβο. Καλά το πας. Τελειώνοντας κάπου εδώ, ήθελα να σας πω ότι ήθελα να δώσω με αυτό το βιβλίο μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε 100 πρόσωπα που με εγωίτευσαν στη ζωή μου και ήθελα να τα δω να ζωντανεύουν. Ήθελα δηλαδή να δημιουργήσω έναν μηχανισμό μνήμης που να είναι ισχυρός. Μνήμης και συγκίνησης. Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη που ήρθατε τόσο πολύ και ενδιαφερθήκατε γι' αυτό σήμερα. Ένα τσικ παραπάνω, είμαι συγκινημένη γιατί είναι ανάμεσά σας ένα κορίτσι το οποίο σχεδόν με υποδέχτηκε την πρώτη μέρα που ξεκίνησα να κάνω τηλεόραση γύρω στα 22 μου χρόνια στο θρηλυκό γραφείο ρεπορτάζ. Είναι αυτή που μας κάλυπτε στα σκασιαρχεία, που μας έδινε τις καλές ώρες για τα ρεπορτάζ, δηλαδή αποφεύγαμε εμείς τα κορίτσια τα ξενύχτια, τις φωτιές, τα ναυάγια, έστελε τα αγόρια εκεί πέρα. Εγώ την αγαπούσα πάρα πολύ και την αγαπάω και την είχα χάσει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η Νανά και είναι εδώ και είναι εδώ. Ευχαριστώ για όλη αυτή τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και την κάλυψη. Α, και στους έρωτες μας προφύλασε. Όταν μας έρωτε το μέρες και δεν θέλω να πάμε στη δουλειά για παθολόγο, η Νανά έλεγε είναι άρρωστη, είναι 39 πυρετό μας, είναι η μαμά της. Εγώ έγινα κάπου αλλού. Και πήρε το μάτι μου και ένα τύπο που παίζαμε μαζί στη Φιλαδέλφια, όταν ήμουν 5-6 χρονών, 7-8 χρονών. Ο Θοδωρής κάπου πήγε τώρα έξω. Ωραία, αυτά είναι πολύ ωραία. Ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και τον εκδότη του Κάκτου, τον Γιάννη Λεβέντη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή κατάλαβε την τρέλα αυτού του βιβλίου και είπε πάμε να το κάνουμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς όλους, πάρα πολύ. Και τα φοβερά κορίτσια εδώ.